όντας εκλεγμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Λέσβου για σχεδόν μια ολόκληρη τετραετία, νιώθω την ανάγκη και την ευθύνη να κάνω έναν απολογισμό της συλλογικής προσπάθειας που κάναμε και με τη δική μου συμβολή στον τόπο, τόσο στο κεντρικό επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όσο και στο τοπικό επίπεδο για τα προβλήματα και τις ανάγκες του τόπου μας. Σε μια δύσκολη συγκυρία, αποφασίσαμε ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία, το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα, να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια και να καλύψουμε και ανάγκες οι οποίες λιμνάζαν στον τόπο μας. Πέρα λοιπόν του στενού κοινοβουλευτικού μου έργου, που είχε να κάνει με την Επιτροπή Δικαιοσύνης Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης, ήμουν αναγκασμένος και υποχρεωμένος όλο αυτό το διάστημα να ασχοληθώ με όλη τη θεματολογία όλων των Υπουργείων για τα θέματα που φορούσαν τον τόπο μας. Και μιλάμε σε μια συγκυρία που πέραν των κρίσιμων συνθήκων, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ανέλαβε τη χώρα καταχρεωμένη, χωρίς κανένα οικονομικό απόθεμα, με τις υπηρεσίες διελειμμένες. Εδώ στον τόπο μας είχαμε κάτι επιπλέον. Είχαμε να διαχειριστούμε και να καταφέρουμε να κρατήσουμε όρθιο τον τόπο, παράλληλα με την συλλογική κρίση που πέναγε η χώρα και με το προσφυγικό ζήτημα. Στην πορεία προκύψαν και άλλα ζητήματα, όπως ήταν το ζήτημα του σεισμού που έπληξε τη Λέσβο, οι φυσικές καταστροφές και επιπλέον άλλα ζητήματα. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, πέρα του στενού κοινοβουλευτικού έργου, ένας από τους ρόλους και λόγους που είχα να δουλέψω για τον τόπο ήταν πώς θα καταφέρουμε σε αυτόν τον τόπο αρμονικά η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή ο Δήμος Λέσβου, ο Δήμος Λίμνου και ο Δήμος Αγίου Στρατείου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι τοπικοί φορείς στο επιμελητήριο και όλοι οι άλλοι τοπικοί σύλλογοι παράγοντες, σε συνεργασία με το Υπουργείο, να αγγίξουμε, να προσδιορίσουμε και να τρέξουμε τα θέματα του τόπου μας. Στο νησί μας τα τέσσερα τελευταία χρόνια και στα υπόλοιπα νησιά του νομού Λέσβου παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και πάρα πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες, προκειμένου από κοντά να δουν τα ζητήματα που αφορούσαν τον τόπο μας. Ήταν και αυτό ένα από τα μελήματά μας και τα μελήματά μου, πώς θα γίνουν κατανοητές οι πραγματικές ανάγκες και τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νομού Λέσβου και πώς μέσα σε μια πορεία και σε μια συνέχεια θα καταφέρουμε και να εφαρμόσουμε μέσα στο σκληρό μνημονιακό πεδίο που είχε κουράσει και έχει κουράσει την κοινωνία μετά από 9 χρόνια θεσμικά, να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να βγει η χώρα από τα προγράμματα, να αποκτήσουμε ελευθερία στην νομοθεσία σιγά-σιγά, υπό επιτήρηση αλλά ελευθερία, πράγμα που δεν το είχαμε τα πρώτα χρόνια, αλλά ταυτόχρονα να αγγίξουμε και ζητήματα που λιμνάζανε. Θα ξεκινήσω και θα κάνω αναφορά σε διάφορα ζητήματα για να γίνει κάπως κατανοητότερο το έργο με σχέδιο που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ και θα ξεκινήσω από τη στήριξη της νησιωτικότητας. Στον τόπο μας όλοι έχουμε βιώσει ως μοναδικό μέτρο της νησιωτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους για πολλές δεκαετίες τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Αυτό ήταν και ένα διακύβευμα προεκλογικό και σήμερα λοιπόν, 4 χρόνια σχεδόν μετά από την εκλογή μου, μπορώ να σας πω ότι ένας από τους στόχους που επιτεύχθηκε στο νησί μας, στη Λέσβο και στα άλλα νησιά που αντιμετωπίσαμε την προσφυγική κρίση, ήταν η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Παρ' όλα αυτά, δεν μείναμε εκεί. Από την πρώτη μέρα μιλάγαμε για μια πολύπλευρη νησιωτική πολιτική που θα κάνει ισότιμους τους νησιώτες
με τους συμπολίτες, με τους Έλληνες και τις Ελληνίες της υπόλοιπης Ελλάδος. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, η κυβέρνηση θεμοθέτησε ένα πλέγμα μέτρων από το μεταφορικό ισοδύναμο, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από τις οικονομίες των Ελλήνων σε αυτή την κρίσιμη και δύσκολη περίοδο, που πιλωτικά εφαρμόστηκε τον τελευταίο χρόνο και που έχει δώσει και ένα δείγμα το πόσο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται την νομοθέτηση. Θα σας πω ενδεικτικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα μείνω στην αυτοδιοίκηση, διότι ένα από τα πράγματα που διαπιστώσαμε ήταν ότι οι Δήμοι δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ούτε τα χρέη τους, ούτε μπορούσαν στα προγράμματα ευρωπαϊκά να βάλουν την ιδία συμμετοχή σε πολλές περιπτώσεις πανελλαδικά, ώστε να ενταχθούν σε προγράμματα. Φροντίσαμε λοιπόν μέσα από τα προγράμματα Φιλόδημος 1 και 2 να εξασφαλίσουμε πόρους για την αυτοδιοίκηση. Και οι πόροι αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι έργα που έχουν γίνει, έχουν ενταχθεί και προχωράνε στο νησί μας. Είναι έργα για τις φυσικές χρήματα για τις φυσικές καταστροφές που βιώσαμε στο νησί. Το πρόγραμμα για τη βιώσιμη και αστική ανάπλαση του Δήμου Λέσβου. Η πρόσφατη ένταξη του βιολογικού καθαρισμού της νότιας πόλης. Ένα έργο που το ακούγαμε αλλά δεν το βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια, που δεν μπόρεσε να ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα και που έρχεται αυτή η κυβέρνηση σε συνεργασία με το Δήμο να το εντάξει, να το υλοποιήσει. Το κολυμβητήριο της Μυτιλίνης, ένα έργο το οποίο το οφείλουμε στον τόπο, μαζί με τις δεκάδες άλλες παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και θα σας θυμίσω ότι κάποτε υπήρχε ένα πενταγμένο λιμάνι, το λιμάνι του Σιδρίου, από τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Πόρων. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, φρόντισε, γιατί έχει άποψη για το δίκτυο μετακινήσεων και μεταφορών, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από αυτά τα χρήματα που εξασφαλίστηκαν από τον κόπο των Ελλήνων αυτά τα χρόνια και τις δύσκολες συνθήκες, να εντάξει και να προχωρά το λιμάνι του Σιδρίου. Το επόμενο Σάββατο ξεκινά το πιλωτικό δρομολόγιο. Θα έχουμε ξανά σύνδεση του Σιδρίου μετά από πολλά χρόνια με το λιμάνι του Πειραιά καταρχήν και με την ολοκλήρωσή του παράλληλα με ένα άλλο σημαντικό έργο, τον οδικό άξονα Σιδρίου Καλονής, ο οποίος ήταν μπλοκαρισμένος για πολλά χρόνια και καταφέραμε να ξεμπλοκάρουμε, δημιουργούμε μια δεύτερη πύλη εισόδου, κοντινότερη, προσβάσιμη και ελκυστικότερη από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο δυνατότητα στο νησί. Προχώρησε και η μελέτη όμως και σε συνεργασία με την περιφέρεια είναι προς δημοπράτηση ενός άλλου σημαντικού δικού άξονα που χρειάζεται ο τόπος μας, του δρόμου Αγίας Παρασκευής Πέτρας. Και εδώ θα συμπληρώσω για να σας επισημάνω ότι με σύστημα δουλέψαμε. Είχαμε φροντίσει πάλι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από τα διάφορα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε προς αξιοποίηση από την αυτοδιοίκηση, να γίνει και η συντήρηση του υπόλοιπου κομματιού, να βγει χρηματοδότηση, αρκετά χρήματα και εκεί για το κομμάτι Πέτρα Μόλυβος. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αντίστοιχα, ασχοληθήκαμε και με τα υπόλοιπα σημεία πρόσβασης υποδομής του τόπου. Θα σας θυμίσω ότι η πύλη εισόδου της Πέτρας ναι μεν είχε ανοίξει, αλλά ήταν μια αυθαίρετη κατασκευή. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε πάνω από 15 εκατομμύρια βεβαιωμένες οφειλές συμπολιτών μας στο δημόσιο, ενώ φρόντισε από την εκλογή της οφειλές συνανθρώπων, αυτοί που τόλμησαν να πάνε ανασφάλιση του νοσοκομείου για να σώσουν τη ζωή τους, να μην βεβαιωθούν 150 εκατομμύρια σε συμπολίτες μας,
που βρίσκονταν στις διοικήσεις των νοσοκομείων προς αποστολή και βεβαίως στην εφορία. Δηλαδή, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με την πολιτική που θέλει να εφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης της υγείας για τους έχοντες και της παροχής του μίνιμουμ για τους φτωχούς, για τους συμπολίτες μας, πέρα από την διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα επιφέρει και δραματική επιδείνωση στη δημόσια υγεία των συμπολιτών μας. Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 11% και καταργήθηκε ο υποκατώτατος για τους συμπολίτες μας κάτω των 24 ετών, για να μπορέσουν και εκείνα τα παιδιά, μαζί με τις άλλες ενέργειες, σιγά-σιγά να ανοίξουν και εκείνα το σπίτι τους. Διότι ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η υπογεννητικότητα στον τη χώρα και η αδυναμία των νέων παιδιών να στρώσουν τη ζωή τους. Ελεύθεροι επαγγελματίες και κοινωνικές και ασφαλιστικές εισφορές. Με δεδομένο το εισόδημα και με σεβασμό στους ελεύθερους επαγγελματίες, φροντίσαμε να μειωθεί δραματικά η εισφορά τους, ενώ ταυτόχρονα στην πορεία της τετραετίας μειώθηκε και ο συντελεστής για την κύρια σύνταξη από το 20% στο 13,3%. Η κυβέρνηση Σαμαρά είχε φροντίσει, γνωρίζοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα προβλήματα που θα προκύψουν με τις προσφυγικές ροές στην Ευρώπη, σε αγαστή συνεργασία και χέρι-χέρι με τους εταίρους της, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Λαϊκό Κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κυρίου Βέμπερ τώρα που προτείνει, τα κλειστά κέντρα κράτησης προσφύγων και μεταναστών, όπως αυτό που είχαν σχεδιάσει και χτίζονταν με ευρωπαϊκά κονδύλια στη Μόρια. Με προβλήματα. Προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και θα έλεγα επιτυχημένα είναι αρκετές δυσκολίες και καθυστερήσεις. Δεν ακούγαν τότε για τη σύνδεση του βιολογικού καθαρισμού της Μόριας με το κέντρο του ΚΙ της Μόριας με το δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού. Είναι ένα έργο που υλοποιείται τώρα, αργοπορημένα, αλλά υλοποιείται. Καταφέραμε λοιπόν να αναμορφώσουμε τους χώρους για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες, οι αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν από τις προσφυγικές ροές, αλλά ταυτόχρονα και στο διεθνές επίπεδο η χώρα μας να γίνει ο σταθεροποιητικός παράγοντας διαχείρισης με ασφάλεια του προσφυγικού ζητήματος στα θαλάσσια σύνορα. Με συνεργασία τόσο με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά και με την γείτονα χώρα, με στόχο τη μείωση των ροών, του ελέγχου των ορών και με ασφάλεια τους ανθρώπους. Φροντίσαμε να δημιουργούν περαιτέρω προγράμματα για την ένταξη των συμπολιτών που επιθυμούν να μείνουν στη χώρα και την δημιουργία θέσεων φιλοξενίας στην υπηρετική Ελλάδα και τη μετακίνησή τους εκεί. Και φροντίσαμε να αποζημιώσουμε τους κατοίκους της Μόριας για τις ζημιές που υπέστησαν οι περιουσίες τους δικαίως, γιατί οφείλαμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και εκεί σας ανέφερα και πριν και για το σχολείο και άλλα έργα που γίνανε στη Μόρια. Και θα κλείσω με τον τουρισμό, λέγοντας ότι ο τουρισμός της Λέσβου που όλοι γνωρίζαμε, φροντίσαμε λοιπόν να μην υποστεί ζημία από το προσφυγικό όπως κάποιοι επικαλούνται, ίσα-ίσα που μελετημένα από εδώ και πέρα και σε συνδυασμό με όλα αυτά που προείπα, τις συντονισμένες ενέργειες διαδραστικά στην ενίσχυση των υποδομών, στην ενίσχυση και αύξηση των μέσων μετακίνησης από και προς τα νησιά μας και τη βελτίωση των τιμών, στη δημιουργία μοντέλων με τη χρηματοδότηση 3 προγράμματα του επιμελητηρίου για να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και ενίσχυση στους επαγγελματίες του τόπου να δουλέψουν σωστά, τη θεσμοθέτηση και την νόμιμη λειτουργία της εισόδου στην Πέτρα, αλλά και την προχωρημένες ενέργειες και για να νέα είσοδο στο πλωμάρι,
Είμαστε εδώ λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι με το ίδιο πρόγραμμα, εμπλουτισμένο, θα σώσουμε, πρέπει να ξαναβγούμε για να σώσουμε αυτά που ξεκινήσαμε. Όπως είναι η νότια παράκαμψη, και λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να κλείσω, ένα έργο που πρέπει να δουν και οι συμπολίτες μας τι θα χάσουν με την μη επανεκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, ένα έργο που θα βότανε για πάνω από 12 χρόνια και τούτη κυβέρνηση το έχει δρομολογήσει και είναι έτοιμο προς δημοπράτηση από το κεντρικό κράτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Σας κούρασα με την πλούσια, θα έλεγα, θεματολογία. Αλλά θα το ξαναπώ, οφείλα και απέναντί σας και απέναντι στους πολίτες, το κλείσιμο λοιπόν της κοινοβουλευτικής περίοδου να είναι μια εφόλης συζήτηση και τοποθέτηση για τα τεκτενόμενα και την τετραετία που πέρασε.